你们好，老师好。你们好吗？我们好。Μπορεί η εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας να ακούγεται στους περισσότερους ως κάτι το ακατόρθωτο. Ωστόσο, οι σπουδαστές του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο μας αποδεικνύουν πως με όρεξη για μάθηση και φυσικά με πολλή εξάσκηση γίνεται εφικτό. Ήταν μια ευκαιρία το να μάθουμε κινέζικα, που είναι μια γλώσσα θεωρώ πολύ ανταγωνιστική στον κλάδο τον τουριστικό. Είναι εύκολη η εκμάθηση? Είναι πιο εύκολη από ό,τι περίμενα. Το μόνο δύσκολο είναι η γραφή, αλλά κατά τα άλλα είναι αρκετά εύκολη γλώσσα. Ένα αντίστοιχο lower, ας το πούμε έτσι, στα κινέζικα, χρειάζεται γύρω στα 3 με 4 χρόνια για να το αποκτήσει κάποιος. 30 φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού κάθονται στα έδρανα προκειμένου να αποκτήσουν ένα χρήσιμο εφόδιο, το οποίο λίγοι διαθέτουν στο βιογραφικό τους. Τα κινέζικα αποφάσισα λόγω ότι είναι μια ανερχόμενη γλώσσα και λόγω ότι η Κίνα ανεβαίνει πάρα πολύ και στα εμπόρια, οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δόθηκε από το τμήμα. Γενικά στην τουριστική βιομηχανία και στο οικονομικό κομμάτι θα βοηθήσει, γιατί αν μια επιχείρηση, ας πούμε, έχει κάποιον που ξέρει καλά μια ασιάτικη γλώσσα, θα μπορούσε πιο εύκολα να κάνει συμφωνίες. Το Πανεπιστήμιο πολλά χρόνια τώρα φημίζεται για την προσπάθεια που κάνει στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση. Δηλαδή στην επαφή του Πανεπιστημίου με συναδέλφους από το εξωτερικό, με φοιτητές από το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πολλά χρόνια τώρα και ω ΤΕΗ Κρήτης. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε εντάξει μια ιδιαίτερη γλώσσα, όπως είναι τα κινέζικα. Ακόμα και την εκμάθηση μιας τόσο ιδιαίτερης γλώσσας όπως είναι τα κινέζικα, η διδάσκουσα του μαθήματος ξέρει πώς να την κάνει να φαίνεται απλή υπόθεση. Τι φαντασία σας θέλω τώρα, όπως πάντα. Τι βλέπετε εδώ, τι φαντάζεστε πάνω από το ιδιόγραμμα του μπαμπά? Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ το ίδιο βλέπω. Βλέπω ένα μουστάκι, έτσι. Διότι είπαμε ο μπαμπάς έτσι είναι στιβαρός, έχει τέταρτο δόμο. Η ίδια, έχοντας από νωρίς αγάπη για τις ασιατικές γλώσσες, αποφάσισε να μετακομίσει στην Κίνα για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Σήμερα έχει επιστρέψει στον τόπο της για να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της στα νέα παιδιά. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι και πραγματικά τους ξένους τους αγκαλιάζουν. Δηλαδή, ποτέ δεν ένιωσα ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο και πάντα ένιωθα ότι υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει. Πάντως, η μεγάλη συμμετοχή φοιτητών στην παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί σίγουρα θετικό στοιχείο για τους νέους, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε διαφορετικά ερεθίσματα που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.